Γεια σας φίλοι μου, Μάρκος Μυρνάκης εδώ, Digital Media Strategist, και είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω ένα καινούριο βιντεάκι με πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, ειδικά για όλους εσάς οι οποίοι πουλάτε προϊόντα και θέλετε να είστε ενήμεροι για τις τάσεις της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, ξαναλέω. Τι χτυπάει αυτό, μάλιστα. Έτσι ώστε να ξέρουμε πώς μπορούμε και εμείς να προσεγγίσουμε τους χρήστες, πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να πετύχουμε περισσότερες πωλήσεις. Είναι κάποια στοιχεία για όλους εσάς που είστε επιχειρηματίες, που πουλάτε προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία ίσως μπορούν να σας βοηθήσουν να τα εκμεταλλευτείτε και να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. Υπάρχει η τάση στην αγορά, την ελληνική αγορά, και λογικό είναι αποταμίευσης. Αναβάλλουν τα μεγάλα έξοδα και παίρνουν ό,τι ακριβώς είναι απαραίτητο. Κοιτούν δηλαδή ό,τι μπορούν να αναβάλουν, θα το αναβάλουν. Και φυσικά αγοράζουν ευσυνείδητα. Παίρνω αυτό γιατί το χρειάζομαι. Δεν παίρνω αυτό γιατί το είδα και μ' αρέσει. Επικρατεί κυρίως αυτή η τάση αυτή τη στιγμή στην αγορά. Στα σούπερ μάρκετ έχει παρατηρηθεί ότι έχει γίνει μείωση του καλαθιού, αλλά έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις στα καταστήματα για τις πωλήσεις. Και αυτό πώς εξηγείται ως εξής. Δηλαδή, ο κόσμος πήγαινε παλιά στο σούπερ μάρκετ, γέμιζε ένα καλάθι, έφευγε και αυτό ήτανε. Τώρα ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, παίρνει τα απαραίτητα, θα πάει στο σπίτι να μαγειρέψει μια, δύο, τρεις μέρες, δεν ξέρω πόσο, και θα ξαναπάει μετά για τα υπόλοιπα ψώνια. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται θα πάρει. Η επόμενη τάση η οποία επικρατεί είναι και δείχνει υγιής. Όλοι διορθώνουν τις διατροφικές τους συνήθειες, προσπαθούν να παίρνουν φρέσκα προϊόντα, αγνά προϊόντα, βιολογικά προϊόντα. Ασκούνται περισσότερο, δοκιμάζουν γυμναστήριο, πιλάτες, γιόγκα, τρέξιμο στη φύση και φυσικά μαγειρεύουν περισσότερο χωρίς να παραγγέλνουν. Αποφεύγουν τις παραγγελίες και πάρα πολύ συχνά κάνουν δώρα στον εαυτό τους, είτε από δώρα υγιεινής διατροφής, δώρα γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, πρωτεϊνούχα. Επικρατεί πάρα πολύ έντονα αυτή η τάση. Δώρα, ξαναλέω, στον εαυτό τους κυρίως. Όχι να πάρω εγώ δώρο σε έναν τρίτο. Επανασύνδεση με την οικογένεια και φίλους είναι η τρίτη τάση που επικρατεί. Και λογικό είναι, Θεέ μου, αφού κρίση έχουμε περάσει, COVID περνάμε, κακοκαιρίες, φωτιές, ο κόσμος φοβάται να βγει. Κλείνεται στα σπίτια, μαζεύονται οικογένειες στα σπίτια, μαζεύονται παρέες στα σπίτια και ψάχνουν τρόπους να διασκεδάσουν εντός του σπιτιού. Πώς? Επενδύουν σε εξοπλισμό, όπου σε home cinema, τηλεόραση, ηχοσυστήματα, οτιδήποτε, υπολογιστές, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να τους εντάξει, puzzle, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η τεχνολογία, πράγματα δηλαδή τα οποία μπορούν ουσιαστικά να περάσουν το χρόνο τους πολλά άτομα παρέα και να διασκεδάσουν και να περάσουν όμορφα. Και παράλληλα αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ οικογενειακές συσκευασίες, μεγάλες συσκευασίες, έτσι ώστε να μπορούν να τρατάρουν ουσιαστικά τους επισκέπτες τους. Αυτή η τάση, η επόμενη τάση, δεν θα φύγει ποτέ. Οι καταναλωτές ψάχνουν πάντα την καλύτερη πιθανή τιμή με βάση το αντικείμενο το οποίο σκοπεύουν να αγοράσουν, με βάση το προϊόν. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνουν για προσφορές, ενώ δίνουν μικρότερη σημασία στη μάρκα πια, δηλαδή κοιτάνε να θα το ισοφαρίσουν λίγο, θα το ισορροπήσουν μάλλον, συγγνώμη. Αν δω μια καλή μάρκα που με ενδιαφέρει και μια πολύ καλή προσφορά, θα πάνε στην καλή προσφορά. Τι άλλο, βλέπω εδώ ότι γράφουν στην έρευνα ότι ψάχνουν προγράμματα πιστότητας, κουπόνια, εκπτώσεις, επαναγοράς, οικογενειακές συσκευασίες.
Εκτός επαναγοράς αναφέρομαι ουσιαστικά στο να κάνεις μια αγορά και θα σου δώσω ένα κουπόνι για την επόμενη ουσιαστικά αγορά σου, για να σε ξαναφέρω στο κατάστημά μου, για να σε ξαναφέρω, να σε ξανακάνω να επιλέξεις το προϊόν μου. Όπως είπα, κοιτάει να δει πώς θα πετύχει το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Θέλει δηλαδή αξία, θέλει και ένα καλό προϊόν, θέλει αυτό που θα πάρει να είναι καλό, να είναι ανθεκτικό και να είναι και οικονομικό. Ναι, όλα τα θέλει. Αυτή είναι η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά και λογικό είναι, γιατί η κατάσταση για τον καταναλωτή και για τους επιχειρηματίες βέβαια, η κατάσταση γενικότερα είναι λίγο περίεργη. Άρα προϊόντα με αντοχή, διάρκεια, αποτελέσματα, εξειδικευμένα, έτσι, και θα κοιτάξουν ίσως και την κοινωνική προσφορά. Αυτό έχει παρατηρηθεί, το πώς η εταιρεία, το προϊόν προσφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία. Επόμενη τάση δείχνει μια επιστροφή στην εντοπιότητα και την παράδοση. Επιλέγει και προτιμάει ελληνικά προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, επιλέγει να ταξιδέψει στο εσωτερικό, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για την οικονομία της χώρας και για τους παραγωγούς, τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι ένα κίνητρο να παράξουν και λίγο παραπάνω και ανακυκλώνεται γενικά το χρήμα στην χώρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο, το οποίο προκύπτει επίσης εν μέσω COVID και εν μέσω όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει, ώστε να μπουν χρήστες στο διαδίκτυο και να ψωνίσουν online χωρίς να έχουν την τεχνογνωσία, κάνοντας το πρώτη φορά, όπου πλέον οι χρήστες ανακαλύπτουν συνεχώς, διαρκώς, καινούρια κανάλια. Amazon, Scrooge, Coursera, Facebook, Pharmacy, παπούτσια. Υπάρχει ευρεία ποικιλία επιλογών πλέον για ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο μπορεί να τους ενδιαφέρει. Άρα ενημερώνονται, συλλέγουν πληροφορίες, χαρακτηριστικά, τιμές, ψάχνουν αριστερά, ψάχνουν δεξιά και στο τέλος θα έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο όπου θα επιλέξουν για να πάνε να προμηθευτούν τα προϊόντα, το προϊόν ή την υπηρεσία τους. Αυτές είναι λοιπόν οι τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά. Εύχομαι κάποια από αυτά να σας βοήθησαν. Αν είστε εταιρείες οι οποίες ασχολείστε με τον αθλητισμό, έχετε αθλητικά προϊόντα, μπουστάρετε τα, είναι τάση. Χειροποίητα παραδοσιακά επίσης, αν έχετε ελληνικά προϊόντα τονίστε το, δείξτε το, θα το προτιμήσει ο κόσμος. Τι άλλο να σας πω, προσπαθώ να θυμηθώ, να τα θυμηθώ όλα και να σας τα προσαρμόσω κάποιος. Αν έχετε προϊόντα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, συγγνώμη, τον κόσμο να περάσει καλά στο σπίτι τους, δείξτε τούτα. Αν έχετε φαγόσιμα, βγάλετε μεγάλες πολυσυσκευασίες. Προσαρμόστε τα λίγο όλα αυτά που σας είπα στα δικά σας προϊόντα, στις δικές σας υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχετε ένα όφελος κι εσείς, και αυτά τα 5 λεπτά του podcast ή του βίντεο ότι έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε να μην πάνε χαμένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτά που σας είπα μπορείτε κάτι να αλλάξετε και κάτι καινούργιο να δημιουργήσετε. Μάρκος Μιχνάκης, Digital Media Strategist. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μου στο YouTube ή όπου ακούτε το podcast. Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα, να κάνετε like και dislike, και φυσικά μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα για να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου δώσετε ιδέες για το τι μπορούμε να... τι να είναι το επόμενο βιντεάκι που θα σας φτιάξω ή να με συμβουλευτείτε για διάφορα πράγματα. Σας χαιρετώ, μέχρι και το επόμενο βίντεο. Γεια σας!